Πώς συντρόφισε και σύντροφοι, φίλε και φίλοι, η ιστορία, η μελέτη, κατανόηση και γνώση του παρελθόντος μπορεί ανάλογα με το ποιο και για ποιο σκοπό την αξιοποιεί να αποτελέσει σημαντικότατο εργαλείο είτε αφύπνιση είτε διαστρέβλωση των συνειδήσεων. Γι' αυτό και εμεί οι κομμουνιστές, το κόμμα μα, το ΚΚΕ και η ΚΝΕ, εμείς δηλαδή που βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή των αγώνων του λαού μας ως η συνειδητή, οργανωμένη και μαχητική πρωτοπορία του, δίνουμε τόσο μεγάλη έμφαση στην ιστορία. Με εκδηλώσεις, μελέτες, συλλογικές και ειδικότερες επεξεργασίες και ούτω καθεξής. Μεταξύ αυτών βεβαίως Σημαντικότατη, κεντρικότατη θέση κατέχει αναμφίβολα η πρόσφατη τετράτομη έκδοση του Δοκιμίου Ιστορίας του Κόμματος, η οποία μπορεί να γίνει και πρέπει να γίνει υπόθεση όλων μας, να καταστεί κτήμα κάθε κομμουνιστή, κάθε πρωτοπόρο αγωνιστή από τα θρανία και τα αμφιθέατρα, ως τον κάθε χώρο δουλειάς, στις πόλεις, την Ήπεθρο, πραγματικά και ολεκτικά παντού. Συντρόφη και σύντροφοι, φίλε και φίλοι, το Δοκίμιο καταπιάνεται με μια σειρά ζητήματα και με μια ιδιαίτερα εκτεταμένη περίοδο τη ιστορία του τόπου μα, όπω και του διεθνού πλαισίου, μέσα στο οποίο εξελίχθηκε βεβαίω. Έχοντα πάντοτε στο επίκεντρο τον παράγοντα εργαζόμενο λαό και τη διαρκή, ασύγαστη, αδυσόπιτη ταξική πάλη του απέναντι στου εκμεταλλευτέ του. Αλλά επειδή κάθε ιστορία πρέπει να ξεκινάει από την αρχή, έτσι και στην τετράτομη έκδοση του Δοκιμίου που θα, παρουσιαστεί συνολικά στη συνέχεια σε ακόλουθη εκδήλωση, ένα ολόκληρο τόμο, ο Α1, είναι αφιερωμένο στο ιστορικό, κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο, ντόπιο και διεθνέ, μέσα από το οποίο γεννήθηκε και διέγραψε τα πρώτα τη βήματα η εργατική τάξη τη χώρα μα. Δηλαδή, με ζητήματα και περιόδου όπω η ανάπτυξη του καπιταλισμού στον ελλαδικό χώρο, την επαναστατική διεκδίκηση ανεξάρτητου αστικού έθνου κράτου, τη συγκρότηση και μετέπειτα πορεία του στον 19ο έως και τις αρχές του 20ου αιώνα και άλλα πολλά. Πρόκειται επομένως για έναν τόμο που μπορεί να φαντάζει μικρό σε μέγεθος για όσους τον έχετε δει και ίσως κάποιοι να τον συνομπάρουν κιόλα, παρακάπτοντάς τον για άλλους πιο ζουμερούς ενδεχομένω τόμους όπως ο Β1 και ο Β2 που καταπιάνεται με την περίοδο της κατοχής της αντίστασης και το Δημοκρατικό Στρατό. Ωστόσο, οι πιο ψαγμένοι, θα έλεγε, υποψιασμένοι, όπως εσεί βεβαίω καταλαβαίνουν αμέσως ότι ο τόμος αυτός είναι ακριβώς το ξεκλείδωμα για τη σωστή, ολοκληρωμένη κατανόηση όλων των υπολείπων. Επομένως, μην το σνομπάρετε, ξεκινήστε από την αρχή και πραγματικά δεν θα χάσετε. Εμείς βεβαίω στην παρουσίασή μας σήμερα δεν θα πιάσουμε όλα τα θέματα, όλα τα περιεχόμενα του Α1 τόμου, αλλά θα επικεντρώσουμε στο εξή ένα. Στη ληξιαρχική πράξη γέννησης του ελληνικού αστικού έθνους κράτους, την Επανάσταση του 1921 και το πραγματικό περιεχόμενό της. Ο χαρακτήρας της Επανάστασης, καθώς και ο χαρακτήρας του νέου κράτους που προέκυψε από αυτή, έχει, όπως καταλαβαίνουμε και ενδεχομένως είναι και κάτι που μπορούμε να συζητήσουμε στη συνέχεια, τεράστια σημασία για την κατανόηση της σύγχρονης ιστορίας του τόπου μας. Τι μαθαίνουμε σήμερα από τα σχολικά βιβλία, τα πανεπιστημιακά συγγράμματα, ως και τα σχετικά ντοκιμαντέρ τύπου Sky, για όσους είχαν την ατυχία να τα δούνε, ναι πως το 1821 σύσσωμο το σκλαβωμένο ελληνικό έθνος από το Ραγιά στον τον Προύχοντα, που ποτέ δεν συμβιβάστηκε με την υποδούλωσή του, ενώθηκε κάπως για κάποιο πολύ, λίγο πολύ ανεξήγητο ή και μεταφυσικό ακόμα λόγο, μία δεδομένη περίπου τυχαία ωστόσο στιγμή, υπό τον κοινό σκοπό της απελευθέρωσης και ξεσηκώθηκε υπό το λάβαρο της Ορθοδοξίας ενάντια στον Τούρκο κατακτητή για να υλοποιήσει το ιστορικό του πεπρωμένο. Έτσι κάπως, χοντρικά και ομά. Οι κοινωνοοικονομικές αιτίες που οδήγησαν και εν πολλής διαμόρφωσαν το ιστορικό αποτέλεσμα, αφήνοντας ανεξίτηλη τη σφραγίδα τους, σε αυτό λείπουν εντελώς. Όπως λείπουν και οι κινητήριες δυνάμεις που πρωτοστάτησαν στα γεγονότα, προσδίδοντάς τους το ανάλογο κοινωνικοταξικό περιεχόμενο. Με άλλα λόγια, λείπει η ουσία. Και τι μένει από όλα αυτά? Μια σειρά από ημερομηνίε που δεν σημαίνουν τίποτε για του πολλού, καταντούν κουραστικέ και αποστρέφουν τον οποιοδήποτε από την μελέτη τη ιστορία. Ήταν η επανάσταση του 21 σύντροφη και φίλοι μία από τι πολλέ κατά σειρά εξεγέρσει των Ελλήνων κατά των Τούρκων. Όχι. Και αυτή, εκεί είναι η ιδιοποιητική διαφορά. Σαφώ και την περίοδο τη Οθωμανική κυριαρχία υπήρξαν ένοπλα ξεσπάσματα, τοπικέ εξεγέρσεις, συχνά κινούμενε και από τα ιδιαίτερα συμφέροντα τοπικών αρχόντων ή οπλαρχηγών. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν συνιστούσαν επανάσταση. Δηλαδή, μια συνειδητή, οργανωμένη και με πρόγραμμα για την επόμενη μέρα ένοπλη εξέγερση κοινωνικού ή ακόμα καν εθνικοαπελευθερωτικού χαρακτήρα. Είναι ίσω χαρακτηριστικό Πω έναν αιώνα πριν την Επανάσταση του 1921, για παράδειγμα, οι Έλληνε του Μοριά τη Πελοπονίσου συνέδραμα του Οθωμανού στο να ανακτήσουν στρατιωτικά την περιοχή από του αδελφού χριστιανού δίθεν ενετού, την οποία και είχαν καταλάβει λίγα χρόνια πριν. Αντίστοιχα και πάλι, μόλι έξι δεκαετίε πριν την Επανάσταση του 1921, ήταν οι Έλληνε κοτσαμπάσιδε του Μοριά, όπω και η Εκκλησία, που βοήθησαν αποφασιστικά του Τούρκου το να καταστήλουν την εξέγερση των κλεφτών που ξεσηκώθηκαν με παρότριση των Ρώσων σε αντιπερισπασμό προς τον κύριο προς το κύριο ρωσοτουρκικό μέτωπο, πρόκειται βεβαίως για τα λεγόμενα ορλοφικά, αν τα έχετε ακούσει, που σίγουρα κάποια στιγμή θα τα έχετε ακούσει. Επομένως, το χιλιοϋπομένο σενάριο της φλόγας για λευτεριά, που δήθεν σιγό και άσβεστη επί 400 χρόνια ανάμεσα στους υπόδουλους Έλληνες και απλά βρήκε πιο ευνοϊκή έκφραση το 1821, δεν πολυστέκει. Τον πολύ διαφορετικό και ιδιαίτερο χαρακτήρα της Επανάστασης του 1921 δίνει πολύ εύστοχα μία μάλλον απροσδόκητη πηγή. Ο τότε υπουργό Εξωτερικών της Αυστρίας και η Θήνο Νούς της Ιεράς Συμμαχίας Κλέμενς Φόν Μέτερνιχ. Να θυμίσουμε εδώ πω η Ιερά Συμμαχία δημιουργήθηκε ακριβώ μετά την ήττα τη Γαλλική Επανάσταση και του Ναπολέοντα με σκοπό την προάσπιση τη παλιά τάξη πραγμάτων απέναντι σε όλα τα αστικά επαναστατικά κινήματα που αυτή ενέπνευσε και πυροδότησε έκτοτε από άκρη άκρη τη Ευρώπη. Έν συμβάν, τόνιζε λοιπόν σε σχετικό του υπόμνημα ο Μέτερνιχ, το οποίο καθεαυτόν θεωρούμενον είναι το οίκιστα, δηλαδή το λιγότερο σοβαρό εκ των όσων η δύνατο να συμβόσυνη στην Ευρώπη, κατέστη εκ της γενικής των πραγμάτων καταστάσεως αντικείμενων πρώτης τάξεως. Προς ό, δύναται να συνδεθεί, προσέξτε, η σωτηρία ή η απώλεια του πολιτισμένου κόσμου. Η επανάσταση των Ελλήνων δεν θα απαιτέλει εν άλλης χρόνης παρά ένα εκ των εσωτερικών εκείνων κινημάτων όν η ιστορία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας παρουσιάζει τόσα αυτά πολλά παραδείγματα. Η βαρύτη συμβάνω στην νόσο όμω δεν μετράται εκ τη θετική αυτού σοβαρότητο, αλλά εκ των άμεσων σχέσεων αυτού προ τα σιδέα, κάλιον υπήν, προ τα πάθη τα διαιρούντα την ενεστόταν γενεά. Δεν υπάρχουν και δεν δύναται να υπάρχουν σήμερα στον κόσμο παρά δύο αρχέ ενεργεία. Η τη συντηρήσεω παντό ό,τι υπάρχει Κίνου όπερ κληροδοτήθη μην υπό των αιώνων. Κίνου όπερ θα ζήσει δια τον αιώνων εάν γνωρίζουμε να το εισπερασπίσομαι και η αρχή του νεοτερισμού, τη οποία αναπόδραστο αυτή τάσης τάση είναι να ανατρέψει την εναιστότα τάξη των πραγμάτων. Το αντάρτικο κίνημα των Ελλήνων είναι το αποτέλεσμα του εκπαρισίου ανά τον κόσμων διασπαρέντος πνεύματος, δηλαδή της Γαλλικής Επανάστασης. Με άλλα λόγια, σύντροφοι και φίλοι, η Επανάσταση του 1921, το αντάρτικο κίνημα των Ελλήνων, όπως έλεγε ο Μέτερνιχ, ήταν ακριβώς έκφραση του νέου που ερχόταν να ανατρέψει το παλιό. Και γι' αυτό θεωρούταν επικίνδυνη. Όχι απλά και μόνο για την ακαιρεότητα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που θεωρούταν δευτερεύον, αλλά πρώτα και κύρια για την εξουσία της παλιάς τάξης πραγμάτων, που ακόμη έτριζε από τους κλειδονισμούς της Μεγάλης Γαλλικής Αστικής Επανάστασης. Η ιστορία των έως τώρα κοινωνιών, έγραφαν χαρακτηριστικά οι Μάρξ και Έγγελς, στο Κομμουνιστικό Μανιφέστο, είναι ιστορία ταξικών αγώνων. Και η Επανάσταση είναι η ανώτατη, η κορυφαία εκείνη εκδήλωση της βασικής αντίθεσης που ενυπάρχει σε όλες τις εκμεταλλευτικές κοινωνίε. Είναι η δυναμική εφόρμηση του νέου, που διεκδικεί τη θέση του στην ιστορική εξέλιξη από το παλιό, σαρώνοντας τα όποια εμπόδια στο διάβατο. Την περίοδο της ιστορίας που εξετάζουμε, κοινωνικός επαναστατικός φορέας του καινούριου είναι η νεαρή και ανερχόμενη αστική τάξη, η τάξη των εμπόρων, των εφοπλιστών, των βιομηχάνων, των τραπεζιτών κ.ο.κ. Το παλιό είναι το συνεχώς παρακμάζον σύστημα της Φεουδαρχία, των αριστοκρατών και μεγάλων γεωκτημόνων. Καθώς λοιπόν τα γρανάζια των τροχών της ιστορίας, των ανθρώπινων κοινωνιών τραβούν μπροστά με καταλυτική κινητήρια δύναμη την ταξική πάλι, το παλιό αργά ή γρήγορα κάμπτεται και υποτάσσεται στο καινούριο. Πρόκειται για μια διαδικασία που δεν είναι βεβαίως ούτε ευθύγραμμη, ούτε ομαλή, ούτε εμφανίζεται ταυτόχρονα απόλυτα και καρμπών σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Δεν είναι όμως ούτε αυθαίρετη, έχει τους νόμους της, τις νομοτέλειές της, όπως λέμε στη μαρξιστική θεωρία. Και είναι με βάση αυτή τη θεωρία ακριβώς, με την οποία μπορούμε να ερμηνεύουμε το παρελθόν, να εντοπίζουμε τα βαθύτερα αίτια πίσω από τις ιστορικές εξελίξεις, αλλά και να αντλήσουμε τα εργαλεία εκείνα για την καλύτερη κατανόηση του σήμερα και την βέλτιστη οργάνωση της πάλι μας το αύριο. Γνωρίζοντας πως ο κόσμος αλλάζει. Αλλάζει συνεχώς, πως οι τροχοί της ιστορίας κυλούν μπροστά, αργά και βασανιστικά μεν, αλλά μπροστά, και σήμερα η κοινωνική δύναμη που κυλά αυτούς τους τροχούς είναι ο νέος κοινωνικός φορέας του καινούριου. Είναι η τάξη των ανθρώπων του Μόχθου, είναι η τάξη αυτών που παράγουν τα πάντα που βρίσκομαι γύρω μας, είναι η εργατική τάξη. Στη θέση του παλιού είναι πια η αστή οι οποίοι προσπαθούν μάταια να κρατήσουν τους τροχούς της ιστορίας από το να κυλήσουν μπροστά, κάτι που φυσικά δεν μπορούν να καταφέρουν αντικειμενικά και δεν θα το καταφέρουν. Θα βάλουμε βεβαίως και εμείς το χεράκι μας αυτό. Ας γυρίσουμε όμως σύντροφοι και φίλοι στις αρχές, τα τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα, όταν οι αστεί ήταν στα ντουζένια τους όταν η αστική τάξη ήταν η πρωτοπόρα δύναμη της κοινωνικής πρόοδου, την εποχή δηλαδή των μεγάλων επαναστάσεων όπως η Αμερικανική του 1776 και η Γαλλική του 1789. Ποιες διεργασίες συντελούνταν τότε στη δικιά μας γωνιά του κόσμου. Ήταν η Ελληνική Επανάσταση του 1921 κάτι το τυχαίο, το ξέχωρο, το ξεκομμένο από την ιστορική της εποχή. Ή μήπως ήταν ακριβώς ένα από τα πολλά τέκνα της, Όριμο τέκνο μια ολόκληρη περίοδου. Για να απαντήσουμε στο ερώτημα αυτό, θα πρέπει να εξετάσουμε ακριβώ υπό ποιε συνθήκε δημιουργήθηκαν οι αντιθέσει εκείνε οι οποίε οδήγησαν στην επαναστατική ρήξη, καθώ επίση και ποιε κοινωνικέ δυνάμει πρωτοστάτησαν σε αυτή, δίνοντα το στίγμα και το περιεχόμενό του. Στην πορεία του 17ου και 18ου αιώνα, η ελληνόφωνιαστική τάξη με αιχμή το εμπόριο και την αυτιλία ανέπτυξε ιδιαίτερη δυναμική. Συσσωρεύοντα σημαντικό πλούτο και δύναμη. Σε αυτό συνέτειναν μία σειρά από ενδογενεί και εξωγενεί παράγοντε, όπω για παράδειγμα η γενικότερη αύξηση του αγροτικού πλεονάσματο που προορίζονταν για τι αγορέ, τι εσωτερικέ ή τι εξωτερικέ, η συνολική ανάπτυξη των εμπορικών δικτύων και συναλλαγών, οι εκάστοτε ευνοϊκέ ρυθμίσει, μεταρρυθμίσει ή και προνόμια από τη μεριά του Ορθμονικού κράτου που ήταν ωστόσο πάντοτε υποαίρεση. Και αυτό ήταν κι άλλο ένα ακόμα λόγο για την ελληνόφωνη αστική τάξη να διεκδικήσει το δικό τη εθνικό κράτο και ούτω καθεξή. Στου όρου που συνέδραμα στην ισχυροποίηση ιδιαίτερα των Ελλήνων πλειοκτητών, θα πρέπει να συνυπολογιστούν επίση οι διεθνεί ανταγωνισμοί και οι συγκρούσει, του οποίου βέβαια εκμεταλλεύτηκαν στο έπακρο. Όπω για παράδειγμα ήταν οι Ναμπροβλεόντε οι πολέμοι, όπου στη διάρκεια αυτών των πολέμων οι Έλληνε πλειοκτήτε κατάφεραν να πετύχουν κέρδη τα οποία ξεπερνούσαν το 100%. Έτσι, στη διάρκεια ενός μόλις αιώνα, ο ελληνόκτητο στόλο σχεδόν πενταπλασιάστηκε, φτάνοντα από 200 πάνω από 1000 πλοία. Τα εμπορικά δίκτυα των Ελλήνων κεφαλαιούχων εξαπλώθηκαν από άκρη σ' άκρη τη Ευρωπαϊκή Υπήρου, ενώ οι δραστηριότητέ του επεκτάθηκαν γρήγορα και σε άλλου τομεί, όπω των τραπεζών και των ασφαλιών. Η δύναμη του εμπορικού και εφοπλιστικού κεφαλαίου στι αρχέ του 19ου αιώνα ήταν τέτοια που ανταγωνίζονταν πλέον με αξιώσει ακόμα και συναδέλφου του από τι πλέον ισχυρέ καπιταλιστικέ χώρε τη εποχή, όπω τη Αγγλία και τη Γαλλία. Όσο όμω η ελληνόφωνη αστική τάξη αναπτύσσονταν, τόσο πιο έντονη έω και ασπικτική γίνονταν οι περιορισμοί που αντικειμενικά έθεταν σε αυτή οι φεουδαρχικέ δομές του κυρίαρχου κράτου, δηλαδή του Οθωμανικού. Οι όποιε επιβεβλημένες και σπασμωδικέ μεταρρυθμίσει επιχειρήθηκαν από του Σουλτάνου, αντί να αμβλύνουν, τελικά όξιναν περαιτέρω αυτέ τι αντιθέσει. Η απουσία δικού τη αστικού κράτου που θα λειτουργούσε υποστηρικτικά για την προάσπιση και προώθηση των συμφερόντων τη. Η ανάγκη ενιαία αγορά, δηλαδή ενιαίου χωρί φεουδαρχικού τύπου περιορισμού γεωγραφικού οικονομικού χώρου, όπου θα ήταν κυρίαρχη η απαλλαγή τη από τι όποιε αυθαιρεσίε σε βάρο τη που απέρενε από το καθεστώ τη ω υποτελού στα πλαίσια τη Οθωμανική Αυτοκρατορία, αυτά και πολλά άλλα συνέτεινα στην όξυση τη αντίθεση μεταξύ τη Οθωμανική εξουσία από τη μια και τη ενίσχυση τη τάξη για ρήξη από την άλλη. Ακριβώ δε επειδή αυτή η αντίθεση αναπτύχθηκε στα πλαίσια μια πολυεθνική αυτοκρατορία, όπου η ίδια δεν ήταν εθνικά κυρίαρχη, η εν λόγω σύγκρουση έλαβε και εθνικοπολευθερωτικά χαρακτηριστικά. Έτσι, η εναντίωση με την Οθωμανική εξουσία συνδυάστηκε με την εναντίωση στι συνθήκε τη Οθωμανική κατάκτηση συνολικότερα. Η αντίθεση του νέου με το παλιό, λοιπόν, δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε αντικειμενικά. Οι υλικέ προποθέσει ήταν εκεί. Πώς όμως φτάσαμε στο σημείο της επαναστατικής ρήξη. Κατά τα τέλη του 18ου αιώνα, η νεαρή ελληνόφωνη αστική τάξη, πέραν της οικονομικής δύναμης που είδαμε ότι απέκτησε, οπλίστηκε επιπλέον με ιδεολογία και πολιτικό πρόγραμμα, που άντλησε τόσο από τον διαφωτισμό ελληνικό και ευρωπαϊκό, όσο και από την γαλλική επανάσταση. Ο ελληνικό διαφωτισμό, όπω και ο ευρωπαϊκό, πρόβαλε αστικέ φιλελεύθερε ιδέε, προοδευτικέ τότε για την εποχή του, όπω τη ατομική ελευθερία, τη ισότητα έναντι του νόμου, των πολιτών έναντι των υπηκών, του ορθολογισμού έναντι τη μεταφυσική τη Εκκλησία κ.ο.κ. Οι ριζοσπαστικέ αυτέ ιδέε τη κοινωνική απελευθέρωση, του αγώνα κατά του απολυταρχισμού για την αποτείναξη κάθε μορφή τυραννία, διαπλέχθηκαν, οσμώθηκαν και εν τέλει έγιναν ένα εν πωλή με το αίτημα για εθνική απελευθέρωση. Τα εμπορικά βιοτεχνικά κέντρα των Ελλήνων μετατράπηκαν σε πραγματικά πνευματικά φυτώρια, όπου συντελέστηκε η εθνική αφύπνιση, ενώ σε μια πορεία στην εθνική συνδυτοποίηση προσθέθηκε και η επαναστατική ψυχολογία. Οι ιδέε αυτέ περί ελευθερία βεβαίω δεν περιορίστηκαν μόνο στου κύκλου των ελίτ, αλλά σύντομα ενέπνευσαν και κινητοποίησαν και λαϊκά στρώματα, προσαρμοζόμενε έστω και κάπω πρωτόλια ή συγκεχημένα στι αγωνιστικέ παραδόσει τη κλεφτουριά και στι αγωνίε κυρίω τη αγροτιά που στέναζε τόσο υπό τον Τούρκο αλλά και τον Έλληνα Κοντζαμπάση. Όπω έγραφε μια γαλλική εφημερίδα στι 18 Δεκεμβρίου του 1797. Το μεγαλύτερο μέρο των Ρωμιών έλεγε τόσο πολύ αποδέχτηκε τι ιδέε, τι νέε ιδέε, ώστε να συγκρίνουν τη δουλική του κατάσταση με εκείνη τη ελευθερία και τη ισότητα και να γίνονται σαν αφηρημένοι και από την έκσταση να περνούν στη φρενίτιδα. Παντού στην Ανατολή, αντιλαλή, το ζήτω η Γαλλία, ζήτω η Ελλάδα. Ή όπω χαρακτηριστικά υπογράμισε ο ίδιο ο Θεόδωρο Κολοκοτρόνη στα απομνημονεύματά του, η Γαλλική Επανάσταση έλεγε «Έκαμε κατά τη γνώμη μου να ανοίξουν τα μάτια του κόσμου». Πρωτήτερα τα έθνη δεν εγνωρίζοντο, δεν είχαν δηλαδή συνείδηση του εαυτού τους. Τους βασιλείς τους ενόμιζαν ως θεούς επί γης, και ό,τι κι αν έκαμαν το θεωρούσαν καλά καμωμένο. Ωστόσο ήταν αυτές οι νέες ιδέες που ερχόντουσαν με κοινωνικό φορέα της Επανάστασης στη νέα κοινωνική δύναμη την αστική τάξη να ανατρέψουν τα πάντα. Η αστική τάξη όμω δεν ήταν μόνο ο κοινωνικό και ιδεολογικό φορέα τη επανάσταση, αλλά και ο οργανωτή τη. Πράγματι, η Ελληνική Επανάσταση, σε αντιστοιχεία και προ τα ανάλογα αστικά-εθνικοπελευθερωτικά κινήματα τη εποχή, που εκδηλώνονταν την ίδια περίοδο σε Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία και αλλού, στηρίχθηκε στη σύσταση συνωμοτικών οργανώσεων για την οργάνωση τη πάλη. Από τη Μυστική Εταιρεία του Ρίγα, ω βεβαίω την πιο μαζική και πιο γνωστή, τη Φιλική Εταιρεία στον πυρήνα της οργάνωσης, της επάνδρωσης και της υλική υποστήριξης της φιλικής εταιρεία ήταν ξεκάθαρα η αστική τάξη. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το μέλος της φιλικής εταιρεία και ιστορικός της Επανάστασης Ιωάννης Φιλίμων, η γενναία σύλληψη και η γενναιότερα ακόμα έναρξη τη εφαρμογή τη ελληνική ενότητα απέκειτο στη μέση τάξη, την εμπορική ιδίω δηλαδή την αστική τάξη. Ο Νικόλαος Κουφά, Αθανάσιος Τσακάλοφ, Αθανάσιος Τσέκερη, Εμμανουήλ Ξάνθο, Παναγιώτης Αναγνωστόπουλο, Αντώνιος Κομιζόπουλο και οι Τιούτοι έμποροι ήσαν και γραμματεί εμπόρων. Στι γραμμέ τη φιλική εταιρεία εντάχθηκαν βεβαίω στη συνέχεια σε μια πορεία και τραπεζίτε όπω ο Εμμανουήλ Παπά, πλειοκτήτε όπω οι Κουντουριώτε και Μεξή, ενώ αρχικά να αποκλείονταν οι ανώτεροι κληρικοί, οι φαναριώτε και οι κοτσαμπάσιδε. ω ε, ως ε, διαπλοκή με την Οθωμανική εξουσία, όπω θα δούμε και στη συνέχεια. Άρα και υπήρχε μια υποψία για το πού μπορεί να βρίσκονταν ε, όσον αφορά την Επανάσταση. Στη συνέχεια, ωστόσο, και καθώ πλησίαζε η έκρηξη τη Επανάσταση, οι φιλικοί θα στατολογήσουν και από τι γραμμέ του, καθώ επίση και από τι λεγόμενε λαϊκές τάξει. Η οργάνωση, η δομή, οι αρχέ λειτουργία τη φιλική εταιρεία άντλησαν από την αντίστοιχη ευρωπαϊκή εμπειρία και ιδιαίτερα από την Ιταλική Επαναστατική Οργάνωση τη Καμποναρία. Οι φιλικοί πρόβαλαν, προώθησαν και επέμειναν στην οργανωτική, οργανωμένη επαναστατική πάλη. Σε αντίθεση με άλλε σύντροφοι αντιλήψει τη εποχή, όπω για παράδειγμα του Αδαμάντιου Κοραή, που υποστήριζε πω η απελευθέρωση του γένου θα επέρχονταν πρώτα μέσα από τη μόρφωσή του. Πρώτα μόρφωση, μετά επανάσταση. Ή άλλων που προέβλεπαν, προσέβλεπαν σε μια περισσότερο εξελεκτική μεταρρυθμιστική πορεία του όλου ζητήματο. Του αντίον, η φιλική εταιρεία προσανατόλισε τα λαϊκά στρώματα στο να πάρουν την υπόθεση στα χέρια του, να στηριχτούν στι δικέ του δυνάμει και στη δική του δράση, προκειμένου να προχωρήσει το έργο τη εθνική απελευθέρωση. Ομολογουμένω, βεβαίω, μετά τον πρώτο χρόνο τη Επανάσταση, η φιλική εταιρεία ατόνισε, αδυνάτησε, και τα στελέχη τη ενσωματώθηκαν στου διάφορου τομεί τη επαναστατική πάλη, στη διοίκηση, το στρατό και ούτω Ωστόσο, ήταν εκείνη η οποία, έχοντα κάνει την απαραίτητη προετοιμασία και προπαρασκευή, την κατάλληλη στιγμή κινητοποιήθηκε με σχέδιο, πυροδοτώντα την ταυτόχρονη εξέγερση από την Πελοπόννησο ω τη μακρινή Μολδοβλαχία. Ο Ρόζος, λοιπόν, ως επαναστατικής πρωτοπορίας στην οργάνωση και έναρξη της Επανάστασης του 1921, υπήρξε καταλυτικός, κομβικός και αναντικατάστατος. Ούτε όμως και ο χρόνος της Επανάστασης, της έκρηξης της Επανάστασης, ήταν τυχαίος, αυθαίρετος ή το αποτέλεσμα, το αποκλειστικό προϊόν, αν θέλετε, της υποκειμενικής θέλησης μιας πρωτοπόρας επαναστατικής οργάνωσης. Το εναντίον ήταν ο απότοκο τη ορίμανση των αντικειμενικών συνθήκων, στι οποίε αναφερθήκαμε αρχικά, και στι οποίε πάνω, βεβαίω, έδρασε αποφασιστικά η επαναστατική οργάνωση. Τη κορύφωση τη αντίθεση μεταξύ του ανερχόμενου νέου και του παλιού, που έφτασε πια στο σημείο της επαναστατική ρήξη. Με άλλα λόγια, είχαν διαμορφωθεί αυτό που λέμε στη γλώσσα του Μαρξισμού, συνθήκε επαναστατική κατάσταση. Σίγουρα, ο γενικότερο επαναστατικό πυρετό που είχε ενέπνευσει η Γαλλική Επανάσταση, το διεθνέ πλαίσιο δηλαδή, έπαιξε και αυτό καταλητικό ρόλο. Ο γενικότερο επαναστατικό πυρετό, όμω, που είχε σαρώσει την Ευρώπη, ήρθε και κούμποσε, αν θέλετε, με έναν τρόπο σε μία σειρά από ειδικότερε εξελίξει που λάμβαναν χώρα στον ελλαδικό μετέπειτα χώρο. Μεταξύ αυτών, θα μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε ενδεικτικά πρώτον την αύξηση των φόρων και των πολλών άλλων επιβαρύνσεων τη στοχή αγροτιά, κυρίω από την Οθωμανική εξουσία, που από τη μία όξινε τη λαϊκή δυσαρέσκεια και από την άλλη πολλαπλασίαζε τι γραμμέ τη κλεφτουριά, και την, από την άλλη την κρίση τη ελληνόκτητη ναυτιλία και την υποχώρηση του εμπορίου μετά το πέρα των Απολαιόντων Πολέμων το 1815 και έπειτα, που μείωσε σημαντικά την κερδοφορία των Ελλήνων κεφαλαιούχων, ενώ αύξησε επίση την ανεργία μεταξύ των Ελλήνων ναυτικών. Όλα τα παραπάνω και άλλα πολλά βεβαίω συνέβαλαν στην αύξηση των επαναστατικών διαθέσεων, ενώ παράλληλα τα κατέστησαν ακόμη πιο καθαρό, επιτακτικό και κυρίαρχο το στόχο για τη δημιουργία ανεξάρτητου αστικού κράτου. Σε αντίθεση βεβαίω με την επικρατούσα αστική ιστοριογραφική εκδοχή, πω το 1821 όλοι δίθεν μαζί σύσσωμο το σκλαβωμένο έθνο πήραμε τα άρματα για να ξεσλαβωθούμε κλπ. Η αλήθεια ήταν πολύ διαφορετική. Η στάση των κοινωνικών δυνάμεων τη εποχή, ακόμα και τμήματων τη ίδια τη αστική τάξη, δεν ήταν ενιαία. Με κάποιε να αμφιταλαντεύονται και κάποιε να κρατούν ακόμα και στάση ανοιχτά εχθρική προ την επανάσταση. Η στάση του, βεβαίω, αυτή δεν ήταν αυθαίρετη, όπω θα δούμε στη συνέχεια, αλλά εδράζοντα σε πολύ συγκεκριμένου υλικού παράγοντε. Στα πιάσουμε τώρα ένα-ένα ένα συνοπτικά. Η Εκκλησία, πρώτο και κύρια. Όλοι μας αναμφίβολα έχουμε εντυπωμένη στο μυαλό μας την εικόνα, ήδη από το σχολείο, την ε, γνωστή εικόνα του Μητροπολίτη Παλαιών Πατρών Γερμανού, να ευλογεί τους επαναστάτες στη Μονή της Αγίας Λαύρας την 25η Μαρτίου, σηματοδοτώντας έτσι την Επανάσταση του 21. Φυσικά, όπως προκύπτει από τα ίδια τα απομνημονεύματα του παλαιών πατρών Γερμανού, αυτό δεν συνέβη ποτέ αφού την επίμαχη μέρα ο ίδιος βρισκόταν στην Πάτρα, η οποία υπό την ηγεσία των φιλικών είχε επαναστατήσει δύο μέρες νωρίτερα. Λεπτομέρειες βεβαίως θα πει κανείς. Τι 23, 25. Εντάξει. Ωστόσο, είναι και αυτός ένας από τους πολλούς μύθους οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί εκ των υστέρων από την κυρίαρχη ιστοριογραφία προκειμένου να αλλοιωθεί τη σύντροφη, το νόημα και το πραγματικό περιεχόμενο και ο χαρακτήρα τη επανάσταση του 1921. Ας γυρίσουμε όμως το ρόλο της Εκκλησίας. Παρότι το 18ο αιώνα το Πατριαρχείο λειτουργούσε πολύ μορφά, είναι η αλήθεια ως προστάτης του εμπορικού κεφαλαίου διεθνώς, δηλαδή ως μεσολαβητής του με την πύλη, με την αρχή του Σουλτάνου, ως διπλωματικός πατρονάς του στο εξωτερικό κ.ο.κ. Ωστόσο, δεν έπαβε να αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των Αθωμανικών Φεοδοαρχικών Δομών Εξουσίας επιφορτισμένο με μια ευρία ε, γκάμα... διοικητικών καθηκόντων, εξουσιών και αρμοδιοτήτων. Μεταξύ των τελευταίων, και εξαιρετικά σημαντικό... ήταν και η διατήρηξη της τάξης σύντροφη... μεταξύ των υπευθύνων της πληθυσμών. Έτσι η Εκκλησία ουσιαστικά και συστηματικά... όχι μόνο δεν ευνόησε... αλλά καταδίκασε και κατέστειλε κάθε απελευθερωτική ιδέα και κίνηση. Ενδεικτικά και μόνο μπορούμε να αναφέρουμε ως παραδείγματα τον αφορισμό των μετεχόντων στα ορλοφικά που αναφέραμε ήδη το 1770, της εξέγερσης των Σουλιουτών κατά του Αλή Πασά των Ιωαννίνων το 1805, της εξέγερσης του 1807, του 1808 και βεβαίως της Επανάστασης του 1821. Στον αφορισμό της τελευταίας, ειδικότερα ο Πατριάρχης Γιουργόριος V έκανε λόγο για αχαριστία, αχαριστία συνοδευόμενη μάλιστα από πνεύμα κακοποιών και αποστατικών εναντίον της κοι... κοινή ημών ευεργέτιδος και τροφού και κρατεάς και αητή του βασιλείας, δηλαδή του Σουλτάνου, που επιπλέον εμφαίνει και τρόπον αντίθεων. Τους δε ασεβείς πρωτέτιους, φιλικούς ηγέτες της Επανάστασης, Υψηλάντη και Σούτσο, ο πατριαρχικός αφορισμός τους καταδίκασε ως συμπράκτορες φιλελεύθερους. Να και το ταξικό στοιχείο. Η ουσία οι οποίοι μάλιστα επιχείρησαν έργων μυαρών, θεοστεγές και ασύνετων. Και τώρα δεν μας λένε λελογισμένες πράξεις. Ε, από τότε υπήρχε η λογική. Καλώντας τους πιστούς να τους μισούν και να τους αποστρέφονται. Το παραπάνω κείμενο, το οποίο στολίζει τους επαναστάτες και με άλλα κοσμητικά επίδετα, δεν θα το διαβάσω ολόκληρο, διαβάστηκε από άμβονος τότε σε όλους τους χριστιανικούς πληθυσμούς, οι οποίοι καταλαβαίνετε ήταν και θεσσευούμενοι, κάνοντας μεγάλη ζημιά στην υπόθεση του αγώνα. Την ίδια στιγμή προκάλεσε την κατακραυγή σημαντικού μέρους των καταπιεζόμενων λαών που μέσα τους έκαιγε η φλόγα της Επανάστασης. Η αντεπαναστατική δραστηριότητα της Εκκλησίας του Ανωτέρου Κυρίως Κλήρου συνεχίστηκε βεβαίως και στη συνέχεια στη διάρκεια της Επανάστασης. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε τον τη Λαρίσης που το 1821 όργωσε την επαρχία της Θεσσαλίας προκειμένου να μην φύγουν οι αγρότες για το βουνό τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτη, που το 1823 καλούσε του επαναστατημένου να παρατήσουν τα όπλα, να ζητήσουν συγχώρεση και να δηλώσουν υποταγή. Τη στάση των αγιοριτών μοναχών, στην οποία οφείλεται εν μέρη και η γρήγορη κατάπνιξη τη Επανάσταση στη Μακεδονία. Και βεβαίω την αποστολή εκ μέρου του Πατριάρχη των Αρχιεπισκόπων Ιωαννίνων Λαρίση, Νικαία και Χαλκιδική στη Μεσσηνία το 1827 και 1828, με σκοπό να συνετήσουν του επαναστατιστέντε όπω επανέλθει ο τόπο υπό την ευεργετική χείρα του κρατεωτάτου Σουλτάνου. Βεβαίω η στάση αυτή του κλήρου δεν υπήρξε ενιαία. Σημαντικό μέρο κυρίω του κατώτερου κλήρου δεν συντάχθηκε με τη γραμμή του Πατριαρχείου, μετέχοντα ενεργά στην Επανάσταση. Μαζί του και μια σειρά μεσαίοι, οι ανώτεροι κληρικοί, όπω η φιλική Άνθιμος Γαζή και Γρηγόριο Παπαφλέσα, ο Θεόκλητο Φαρμακίδη και άλλοι. Αντίστοιχα, μία ενιαία στάση κράτησαν και οι φαναριώτε, όπω ονομάζονταν εκείνοι οι πρώην ευγενεί του Βυζαντίου, οι οποίοι ήταν εγκατασταμένοι στην περιοχή Φανάρι γύρω από το Πατριαρχείο. Οι φαναριώτε διέθεταν μεγάλη οικονομική δύναμη, ενώ μέλη του κατήκαν υψηλά πόστα στην Οθωμανική διοίκηση, όπω του τραγουμάνου τη πύλη, του στόλου κ.ο.κ. Πολλοί εξ αυτών εστερνίστηκαν τι ιδέε του διαφωτισμού, στήριξαν οικονομικά τη φιλική εταιρεία και έγιναν και μέλη τη. Οι περισσότεροι, ωστόσο, λόγω και τη στενή διαπλοκή του με την ιεραρχία του Οθωμανικού κράτου, θεωρούσαν πρόορη ή και μη ενδεδειγμένη την επαναστατική ρήξη, υποστηρίζοντα μια σταδιακή και τον έσω διάβρωση τη αυτοκρατορία, όπου διέβλεπαν περιθώρια ακόμα μεγαλύτερη ισχυροποίησή του. Σε κάθε περίπτωση, οι φαναριώτε, μέλη τη εταιρεία, τη φιλική εταιρεία που έλαβαν ενεργό μέρο σε επαναστατικέ διαδικασίε, όπω ο Μαυροκορδάτο και ο Νέγρη, συνέδραμαν αποφασιστικά στη συγκρότηση των πρώτων αστικών θεσμών και μηχανισμών διοίκηση, όπω το γενικότερο αστικό φιλελεύθερο χαρακτήρα του. Διαφοροποιήσει υπήρξαν επίση και μεταξύ των κοτσαμπάσιδων. Τι ήταν οι κοτσαμπάσιδε. Οι κοτσαμπάσιδε ήταν ελληνόφωνοι χριστιανοί που στελέχωναν το κατώτερο τμήμα τη Οθωμανική Οθωμανικής, Οθωμανικής ιεραρχία εκμεταλλεύονταν και καταδυνάστευαν τους συμπατριώτες τους τη φτωχή αγροτιά σε τέτοιο βαθμό που συχνά ήταν ακόμα και πιο μισητή από τους ίδιους τους Τούρκους. Η Οι οικονομική τους δύναμη εδράζονταν στην ιδιοκτησία και εκμετάλλευση μεγάλων εκτάσεων γης, αλλά προοδευτικά και στο εμπόριο με αποτέλεσμα τη σταδιακή αστικοποίησή τους. Όσον δυνάμωναν, ισχυροποιούνταν οικονομικά, τόσο υποφθαλμιούσαν τις εκτάσεις που βρίσκονταν στα χέρια των μουσουλμάνων γεωκτημόνων, ενώ όσο αστεκοποιούνταν, τόσο τα συμφέροντά τους ευθυγραμμίζονταν με εκείνα της αστικής τάξης. Ακολούθως, ενώ από τη μία διέθεταν προνόμια και καθήκοντα συνειφασμένα με το υπάρχον το παλιό καθεστώς πραγμάτων, το Οθωμανικό καθεστώς, από την άλλη είχαν και υλικό συμφέρον στην ανατροπή του. Η αντίθεση αυτή εκφράστηκε και στην στάση τους απέναντι στην Επανάσταση, όπου ορισμένοι τάχτηκαν εξ αρχής με τα πιο δυναμικά τμήματα της αστικής τάξης, υπέρ της ενοπλής ρήξης, ενώ άλλοι κράτησαν τα στάση αναμονής, επιφυλακτική, ενώ άλλοι υπήρξαν κάθετα αντίθετοι. Στην πορεία... Βεβαίω, και αφού κατέστη αντιληπτό πω η κίνηση των τροχών τη ιστορία δεν ήταν δυνατόν να ανακοπεί, θα έδινα σκληρή, σκληρότατη, σφοδρή μάχη Προκειμένου να επικρατήσουν οι ίδιοι ω η ηγεμονική μερίδα τη αστική τάξη, διεκδικώντας τον έλεγχο και των επαναστατικών θεσμών αλλά και κυρίω του υποδιαμόρφωση κράτου. Πρόκειται βεβαίω για του περιβόητου εμφύλιου πολέμου, οι οποίοι δεν συνέβησαν βεβαίω γιατί έχουμε το κακό μας στο κεφάλι, ούτε αυθαίρετα, υπήρχαν συγκεκριμένοι παράγοντε, είπαμε για κάποιου. Βεβαίω τα περισσότερα θα τα διαβάσετε, ελπίζω, στο δοκίμιο. Αυτοί βέβαια που επάνδρωσαν το κύριο όγκο των μάχημων δυνάμεων τη Επανάσταση δεν ήταν άλλοι από τη φτωχή αγροτιά, την κλεφτουριά, του ναυτικού, του τεχνίτε και άλλοι. Προερχόμενου από τα λαϊκά αλλά και μικροαστικά στρώματα τη πόλη και τη υπαίθρου. Οι δυνάμει αυτέ αντικειμενικά δεν μπορούσαν τότε να διαμορφώσουν και τέλει δεν διαμόρφωσαν βεβαίω κάποιο διαφορετικό αυτοτελέ πρόγραμμα εξουσία σε σχέση, για παράδειγμα, ακόμα και σε μερικά αιτήματα, όπως ήταν η αναδιονομή η της γης ή σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με το χαρακτήρα του νέου κράτους. Το εναντίον, όπως και σε άλλες, επαναστα... σε άλλες αστικές επαναστάσεις της εποχής, συστοιχήθηκαν με τα προοδευτικά, τα πιο προοδευτικά για την εποχή τους αιτήματα της ανερχόμενης αστικής τάξης, συστρατευόμενη με τα πιο δυναμικά τμήματά της, στηρίζοντας έτσι αποφασιστικά, είναι το προκειμένο, της δυνάμεις της φιλικής εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση, ο μαζικός λαϊκός ηρωισμός, ακόμα και μεταξύ των αμάχων, η συλλογική δράση που έλαβε ε, όλες τις μορφές πάλι και κυρίως βεβαίως την ένοπλη, η αυτοθυσία ήταν στοιχεία που σφράγισαν τον πολιετή αγώνα, αφήνοντας πίσω τους διαχρονικά διδάγματα. Ένα δείγμα αυτού του ηρωισμού, αλλά και της αστήρευτης δύναμης που περικλεί οι σύντροφοι και δύναται να απελευθερώσει η λαϊκή πάλι, εξελίχθηκε και στη μάχη του κάπου εδώ, εδώ κοντά μας δηλαδή, εδώ που βρισκόμαστε, όπου κάπου 500 και επαναστατημένοι σουλιώτες αντιμετώπισαν και κατατρόπωσαν υπερδεκαπλάσια δύναμη του Οθωμανικού στρατού. Στη μάχη αυτή πέθανε πολεμώντα και ο στρατηγό τη Επανάσταση Μάρκο Μπότσαρη, το οποίο το μνημείο υπάρχει, μπορείτε να το επισκεφτείτε, μέλος της φιλικής εταιρείας βεβαίως, ο οποίος όπως και άλλοι οπλαρχηγοί όπως ο Κολοκοτρώνης είχαν θητεύσει στις γραμμές του στρατού του Ναπολέοντα πριν την ήττα της Γαλλικής Επανάστασης και ήρθαν πίσω στην Ελλάδα φαίνοντα τις ιδέες και την επαναστατική διάθεση για ρήξη. Σύντροφοι και συντρόφισε το 1830 υπογράφηκε το πρωτόκολλο ανεξαρτησίας του ελληνικού κράτους. Το νέο κράτος μπορεί να ήταν μικρό, αφήνοντα εκτό συνόρων την πλειοψηφία των ελληνόφωνων πληθυσμών τη εποχή αλλά και τη αστική τάξη. Εξού και η έκτοτε στρατηγική επιδίωξη επέκταση του κυρίαρχου εθνικού, γεωγραφικού και οικονομικού τη χώρου, η οποία έγινε γνωστή, όπω τα γνωρίζετε, με τον όρο Μεγάλη Ιδέα, ήταν όμω μια πάρα, πάρα πολύ σημαντική αφετηρία. Μπορεί επίση η μορφή του πρώτου ελληνικού κράτου να μην ήταν τόσο προωθημένη όσο την είχαν συλλάβει τα πρώτα αστικά φιλελεύθερα επαναστατικά συντάγματα και επαναστατικέ κυβερνήσει με την εισαγωγή λόγου χάρη τη μοναρχία κλπ. Ένα απαραίτητο συμβιβασμός για τη διεθνή αποδοχή του ανεξάρτητου ελληνικού κράτου. Ωστόσο, το κράτος που προέκυψε από την Επανάσταση του 1921 ήταν ένα αστικό κράτος, συγκεντρωτικό απαλλαγμένα από τα παλιά θεοδαρχικού τύπου τοπικά προνόμια και εξουσίε, του παλιού εσωτερικού περιορισμού του εμπορίου κ.ο.κ. Το νέο κράτο πλέον αντικειμενικά και ενεργητικά ευνοούσε την καλλιέργεια, επιτάχυνση και στερέωση των καπιταλιστικών σχέσεων, υπονομεύοντα, αδυνατίζοντα και σταδιακά εκμηδενίζοντα τα όποια φεουδαρχικά κατάλοιπα του παρελθόντο. Βεβαίω, για τι λαϊκές μάζε, η εθνική ανεξαρτησία δεν σήμανε ταυτόχρονα και την κοινωνική τους απελευθέρωση. Η εκμετάλλευσή τους δεν έπαυσε, αλλά σε πολλές περιπτώσεις εντάθηκε κιόλα. Η αστική τάξη απόλεσε τον προοδευτικό της χαρακτήρα, γενόμενη πια μια αντιδραστική δύναμη. Σύντομα, μια νέα τάξη θα περνούσε στο προσκήνιο ως ο επαναστατικός κοινωνικός φορέας του καινούριου στην ιστορική εξέλιξη και αυτή δεν είναι βεβαίως άλλη από την εργατική τάξη. Αυτό όμω είναι ένα άλλο, επόμενο κεφάλαιο, κυριολεκτικά και μεταφορικά στην ιστορία μα, την οποία βεβαίω σα καλούμε για μια ακόμη φορά να κάνετε υπόθεση και κτήμα σα, όπλο και εργαλείο στου πολλού και σκληρού αγώνε που έχουμε μπροστά μα. Σα ευχαριστώ.